εξήγηση είναι οι μετακινήσεις πληθυσμών και οι επιδράσεις αλλογενών φύλων πάνω στην ποντιακή παράδοση. Αλλά θα χάσετε ένα στοιχείο, αφού καταγράφετε κιόλα, που είναι οι καταθέσεις της πρώτης γενιάς. Δηλαδή, τι γράψανε, τι έγραψε η πρώτη γενιά, οπότε είναι στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτά τα οποία θα πούμε. Έτσι. Βασικά θα μιλήσουμε για τους μεταλλορύχους. Για τους μεταλλορύχους και για το ΚΑΣ. Μεταναστεύσεις γίνανε πάρα πολλές σε διάφορες χρονικές περιόδους στην περιοχή του πόντου, το κομμάτι αυτό που συνηθίσαμε να λέμε πόντος και πόντι. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο, γιατί αυτοί που παίξανε ρόλο στην διαμόρφωση της ποντιακής παράδοσης, χορευτικής παράδοσης, μουσικοχορευτικής παράδοσης, είναι πρώτον το 1800 ή το κιουμούς ματέν, ή κιουμούς είναι το αργυρόχωμα, ματέν το μεταλλείο, το μεταλλείο αργυροχώματος δηλαδή, οι οποίοι φύγανε από την Αργυρούπολη του Πόντου το 1800 και μεταφέρθηκαν στην περιοχή του κιουμούς ματέν. Το δεύτερο κομμάτι που έχει επηρεάσει τη μουσικοχορευτική παράδοση του Πόντου είναι το 1832 πάλι από την Αργυρούπολη προς το Άγταγματέν, και το τρίτο κομμάτι είναι από το 1878 από τον Ανατολικό Πόντο προς το ΚΑΣ, προς το κυβερνείο του ΚΑΣ. Είναι οι τρεις περιοχές οι οποίες ερχόμενες στην Ελλάδα φέρνουν μαζί τους πλούσιο μουσικοχορευτικό υλικό και το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό από τους υπόλοιπους ποντίους στον ελλαδικό χώρο. Ενώ το ΚΑΣ επιβάλλεται με τη μουσικοχορευτική τους παράδοση από την αρχή, από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, και υπάρχει ένα σχήμα οξύμορο, λέμε Κασλής. Ο Κασλής πόσο έζησε από το 78 μέχρι το 22-23, δηλαδή 44-45 χρόνια, και έγινε Κασλής. Έτσι. Ενώ δεν έγινε να αποδεχτεί χωρί του δυτικού πόντου και ειδικά των μεταλλείων. Βέβαια σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Βλέπετε ότι γίνονται τα φεστιβάλ και βλέπουμε ο Ανατολικός Πόντος να διαιρείται στα τρία, δηλαδή τραπεζούντα, η Ποδιέρες, η Ματσούκα ξεχωριστά, η Αργυρούπολη ξεχωριστά και πέστε μου εσείς αν είδατε έναν χορό από την Κερασούντα, αν είδατε έναν χορό από τη Σαξούντα, αν είδατε έναν χορό από τη Σεβάστια, αν είδατε ένα χορό από το Γουρούχα, αν είδατε χορούς από το Αταπαζά, δεν έχουν χορούς από τις περιοχές. Βεβαίως και έχουν. Αλλά δυστυχώς δεν είναι γνωστοί, δεν τους γνωρίζουμε, δεν επεκράτησαν στη μουσικοχορευτική παράδοση των συλλόγων και τείνουν να εξαφανιστούν. Γι' αυτό λοιπόν γίνονται αυτές οι εισηγήσεις σήμερα, να μπορέσουμε να περισσώσουμε κάποια πράγματα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας διαβάσω κάποια στοιχεία βιβλιογραφίας, ώστε να μπορούμε να τεκμηριώσουμε αυτά τα οποία λέμε και να μην είναι οι απόψεις του Ζουρνατζίδη, οι οποίες από πάρα πολλούς αφισβητούνται κιόλα, έτσι. Αναφέρεται ότι κατά τον 17ο και 18ο αιώνα η πλουσιότερη και η πιο πολυάνθρωπη επαρχία της Μικρασίας ήταν η Χαλδία. Η Χαλδία είναι η περιοχή της Αργυρούπολης. Λέμε αυτό γιατί όλα ξεκινήσαν από την Αργυρούπολη, έτσι. Η παλιά μεσαιωνική πόλη λεγόταν και Τζάγρα, και Κάνης από το όνομα του Κάνη ποταμού. Στα χρόνια της μεγάλης ακμής της η Αργυρούπολη είχε το δικαίωμα να κόβει και δικό της ασημένιο νόμισμα. Οι μεταλλορύχοι απολάμβαναν πολλά προνόμια, σχεδόν δεν φορολογούνταν και ήταν απαλλαγμένοι από κάθε τουρκική καταδυνάστευση. Είχαν όμως άλλους δυνάστες, τους χριστιανούς αρχιμεταλλουργούς, τους ταπασίδες. Οι τελευταίοι τους προστάτευαν βέβαια από τους αλόφιλους ξένους και τους και εξωτερικούς καταπιεστές, αλλά επέβαλαν οι ίδιοι στους ομόφυλους και ομόδοξους δικούς τους ζυγό που συχνά δεν ήταν μαλακότερος από το ζυγό των Τούρκων. Ξέρετε, η ανάθεση, ο αρχιμεταλλουργός ήταν ένα τεράστιο προνόμιο και η αμοιβή του ήταν ανάλογα με την απόδοση του μεταλλείου. Αυτό καταλαβαίνετε ότι επέβαλε κάποιες πρακτικές οι οποίες ήταν εις βάρος του εργαζομένου. Έτσι, ήταν το κεφάλαιο ουσιαστικά ήταν ο Στάμπασης. Τα αίτια της παρακμής των μεγάλων μεταλλείων της Αργυρούπολης, κατά τη γνώμη του Περικλή Τριανταφυλλίδη,
ο οποίος τα περιγράφει στα Ποντικά Αθήνα το 1866, είναι δίκη. Το κυριότερο μεταλλείο από όπου προερχόταν ο πλούτος της πόλης είχε πλημμυρίσει και απαιτούσε μεγάλη δαπάνη χρημάτων για να διάσει με αντρίες. Και δεύτερον, η φυγή πολλών κατοίκων της περιοχής μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828. Ξέρετε, στο 19ο αιώνα είχαν γίνει 4 ρωσοτουρκικοί πόλεις. Στους Ρώσους που προήλασαν και κατέλαβαν την Αργυρούπολη, επιφύλαξαν λαμπρή υποδοχή οι Έλληνες του τόπου. Λαός και κλήρος με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Σίλβεστρο είχαν υποδεχθεί ως ελευθερωτές τους ομόδοξους στρατιώτες. Όταν όμως έγινε η συνθήκη και τα ρώσικα στρατεύματα αποσύρθηκαν, πολλοί Έλληνες της πόλης και των χωριών της περιφέρειας, φοβούμενοι την εκδίκηση των Τούρκων, ακολούθησαν τον ρώσικο στρατό και εγκαταστάθηκαν πέραν από τα σύνορα της τουρκικής επικράτειας. Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο τρίτο αίτιο που συνετέλεσε στην παραγμή των μεταλλείων. Πρόκειται για την κατάργηση κατά τα μέσα του 19ου αιώνα των ειδικών προνομίων που είχαν οι μεταλλορίοι. Και ενώ παλαιότερα, κατά την περίοδο ακμής των μεταλλείων, η Αργυρούπολη αριθμούσε 7.000 σπίτια, 7.000 σπίτια εκείνη την εποχή ήταν τεράστιος αριθμός, αν σκεφτείτε και πόσα παιδιά είχαν, έτσι. Δεν είχε εφεύρει ακόμα την τηλεόραση. Το 1866 είχε μόνο 250 σπίτια. Δηλαδή, σε μία μικρή περίοδο, με την εξάντληση των μεταλλείων, είχαν φύγει όλοι οι μεταλλορίοι προς διάφορες περιοχές. Το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα έφτασε μέχρι την περιφέρεια Σαρσούντας και σε άλλες περιοχές του Δυτικού Πόντου, Παράλιο και Μεσόγειο. Εξάλλου, συμπαγείς μάζες μεταναστών επάδρωσαν από καιρό και τα μεταλλεία όλης της Μικράς Ασίας και του Καυκάσου. Να πάρουμε τώρα μία ιδέα για τα μεταλλεία. Αυτό που λέει ο Χρήστος Σαμουηλίδης στην ιστορία του παγκοσμίου ελληνισμού, στην τρίτη έκδοση. Είναι σκόπιμο να σταθούμε λίγο, για λίγο λεπτομερέστερα στο θέμα των μεταλλείων του Πόντου, γιατί έπαιξαν τον πιο αποφασιστικό ρόλο στην επιβίωση του ελληνισμού στον εύξηνο Πόντο. Στις μεταλλοφόρες περιοχές του Πόντου, όπου υπήρχαν κοιτάσματα αργύρου, μολύβδου, μαγκανίου, χαλκού, στύψης και χρυσού, από τους πρώτους κιόλας αιώνες της τουρκοκρατίας, οι Σουλτάνοι Μουράτο Γάμα από το 1575 μέχρι και το 1595 και Μεχμέτ Γάμα από το 1595 μέχρι το 1603, αλλά και άλλοι πήραν τα παρακάτω μέτρα. Έθεσαν τα μεταλλεία στην δικαιοδοσία της κεντρικής εξουσίας, ορίζοντας ταυτόχρονα ως εκπροσώπους έναν ειδικό αξιωματούχο σε κάθε μεταλλείο, τον Εμινέ. Απαγόρευσαν την ανάμειξη στη διοίκηση, τον έλεγχο και την εκμετάλλευση του μεταλλείου σε οποιονδήποτε στρατιωτικό ή πολιτικό τοπικό αξιωματούχο, καθορίζοντας συνάμα ειδικά προνόμια για τους εργαζόμενους εκεί Έλληνες τεχνίτες. Απαλλαγή από ορισμένες φορολογίες, από αγκαρίες, από στρατολόγηση, στα τάγματα των γενιτσάρων κλπ. Ανέθεσαν την τεχνική επίβλεψη, τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των εργασιών του κάθε μεταλλείου σε Έλληνα αρχιμεταλλουργό. Η προνομιακή αυτή θέση των αρχιτεχνητών κράτησε ως και τον 19ο αιώνα, μόνο που τότε ήταν σε παραγμή τα μεταλλεία και μόνο λίγα από αυτά λειτουργούσαν. Βέβαια, μέχρι το 1870 και κάτι, μεμονωμένα λειτουργούσαν, αλλά αυτό ήταν μεμονωμένες εξορίξεις. Δηλαδή, κάποια μεμονωμένα άτομα πηγαίνανε μέσα μετά τη δουλειά τους αγοράβια ή οπουδήποτε και κάνανε κάποιες εξορίξεις και σιγά σιγά μαζεύανε μικρά ψήγματα ασημείου. Αλλά δεν μπορούσε να πει ότι δουλεύανε κανονικά τα μεταλλεία. Τα παραπάνω μέτρα και προνόμια για τους μεταλλορίχους και τα μεταλλεία είχαν τεράστια ευνοϊκά αποτελέσματα για τη διάσωση και στη συνέχεια την πρόοδο των Ελλήνων του Πόντου. Και οι λόγοι είναι δύο. Γιατί τα περισσότερα και τα μεγαλύτερα μεταλλεία της Μικρασίας βρισκόταν στον Ανατολικό Πόντο και γιατί οι Πόντοι από τον καιρό των Κομνηνών αλλά και από αρκετά τους χρόνους ήταν ειδικευμένοι στην εξόρυξη των μετάλλων της γης. Οι Σουλτάνοι λοιπόν, για να έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλεύουν τα κοιτάσματα των μεταλλείων στη χώρα που κατέκτησαν, δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να φερθούν φιλικά προς τους μόνους υπηκόους που ήξεραν να επεξεργάζονται στην πρώτη φάση.
οι ίδιοι οι Τούρκοι, ως νομαδικός λαός αρχικά και πολεμικός σε τούτη την περίοδο, δεν γνώριζαν βέβαια καθόλου τη δουλειά του μεταλλευτή, αλλά ούτε και οι άλλοι κάτοικοι της Μικρασίας. Θα πούμε λοιπόν τώρα, θα περάσουμε στο κάθε μεταλλείο ξεχωριστά και θα ξεκινήσουμε το 1800, όπου από την περιοχή της Αγίουπολης φεύγει το πρώτο ρεύμα και πηγαίνει στην περιοχή του Κιουλούς Ματέλ ή μεταλλείου αργυροχώματος. Ο πρώτος μάλλον που οδήγησε μία μικρή ομάδα στην περιοχή του Κιουμούς Ματέν ήταν κάποιος Χατζή Δημήτριος Χατζή σίγματα Ζιβαρίωνος και του απαραίτητου συνοδού Βαριλινού Εμνή, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους άδεια έρευνας ευγενών μετάλλων στο να αναζητήσουν νέες μεταλλοφόρες περιοχές. Ανακάλυψαν ότι στα νεοδιωτικά της υποδιοίκησης Χατζή Κιοή υπήρχαν μεταλλεύματα αργύρου και χαλκού σε μεγάλη ποσότητα από πάρα πολλά χρόνια. Αμέσως μετά την ανακάλυψη αυτή και με τη βοήθεια της τότε τουρκικής κυβέρνησης, μια ομάδα 10-12 άτομα αποτέλεσε τον πρώτο πυρήνα στον οποίο προσκόλλησαν και άλλες 30-40 οικογένειες από την Αργυρούπολη και τα περίχωρά της και δημιούργησαν την πρώτη αποικία. Επειδή οι μετετζίδες δεν πλήρουν αφόρους σε λίγα χρόνια, οι οικογένειες αυξήθηκαν και πέρασαν τις 100. Κάθε άλλη εργασία, γεωργική ή επαγγελματική φύσεως, ήταν αυστηρά απαγορευμένη για τους άνδρες του μεταλλείου. Έπρεπε μόνο να εργάζονται στα μεταλλεία. Ο Κανδυλάπτης, το Γάμα Κανδυλάπτης, από την Αργυρούπολη του Πόντου, στο βιβλίο του «Η Αρχιμεταλλουργή» γράφει: «Τα μεταλλεύματα που έβγαζαν από τις γαλαρίες τα μετέφεραν μέσα σε μικρά σακίδια τα νεαρά αγόρια των κατοίκων τα οποία εργαζόταν στα μεταλλεία από τα 15 τους χρόνια. Οι νεαροί αυτοί κουβαλητές ονομαζόταν τσαγουλτζίδες, δηλαδή κουβαλητές χαλικιών. Μέσα στις υπόγειες αυτές γαλαρίες οι άντρες ήταν υποχρεωμένοι να εργάζονται από τα 15 ως τα 60 τους και από το πρωί της Δευτέρας μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου για 8 ώρες καθημερινά, οπότε ήταν ελεύθεροι να κατέβουν στις οικογένειες. Το 1840 οι οικογένειες του μεταλλείου ΣΥΜ ήταν 340 και με τον ερχομό συνεχώς νέων απήκων το 1895 ξεπέρασαν τους 1000 κατά τον Ιωάννη Πανάρετο. Αυτή ήταν η ιστορία, η συνοπτική ιστορία. Έχω κόψει και αυτήν κομμάτια για να τα θεωρώ δευτερεύουσες σημασίες, για να μην πω περισσότερο. Θα πάμε τώρα στο Abd el Maten, που πάλι το 1832 από την περιοχή της Αργυρούπολης έχουμε την εγκατάσταση στο νοτιοδυτικότερο κομμάτι του διεκδικούμενου χώρου. Οι χάρτες είναι, εγώ τουλάχιστον έχω δει σε τρεις διαφορετικούς χάρτες. Διάλεξα αυτόν γιατί δείχνει το κομμάτι του Abd el Maten το οποίο έχει εισχωρήσει μέσα στην Καπαδοκία, δηλαδή από εδώ και κάτω. Νότια είναι η Καπαδοκία και θα το εξηγήσουμε γιατί. Ας πούμε πρώτα τη συνοπτική ιστορία. Abd el σημαίνει άσπρο βουνό και Maten είναι το μεταλλείο, έτσι. Μεταλλείο άσπρο βουνό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο συγγραφέας Γεώργιος Καντιλάπτης Κάνης στο βιβλίο του «Η Αρχιμεταλλουργή», το σύνθημα της αρχικής μετανάστευσης των μεταλλορίγων το έδωσε ένας ονόματι Φίλιππος από το Πατίν της Κρόμνης, που πήγε και εγκαταστάθηκε στο μεταλλείο του Άσπρου Βουνού στην περιοχή της Άγκυρας, όπου ανακάλυψε πλούσια μεταλλεία. Τα μεταλλεία αυτά τα πλαισίωσαν αρχικά οι κρυπτοχριστιανοί από το Σταυρίν και κατόπιν πολύ παρόμοιοι από τα διάφορα μέρη του Πόντου. Το 1832 αρκετές οικογένειες έφυγαν προς τα νοτιοδυτικά όπου ίδρυσαν την ομώνυμη κοινότητα του μεταλλείου Άσπρου Βουνού, Abd el Maten. Έτσι σχηματίστηκαν οι 22 ελληνικές κοινότητες, για κάποιους είναι 30, υπάρχει και αυτή η εκλογή, εμείς παίρνουμε τώρα αυτό που είναι. Τις 22 κοινότητες που τα πρώτα χρόνια ασχολήθηκαν με την γεωργία και τα μεταλλεία της περιοχής. Το 1880 όμως σταμάτησαν να λειτουργούν και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να στραφούν προς τη γεωργία και το εμπόριο. Το Abd el Maten ήταν κομμόπολης της ομώνυμης
επαρχίας, βορειοδυτικά της Σεβάστιας. Δυτικά ανήκει στη, διοικητικά ανήκει στην Άγκυρα, γι' αυτό και ξέρετε ότι τους Αγκαρματέν, τους κατοίκους του Αγκαρματέν, τους ονομάζουμε, τους προερχόμενους μάλλον από το μεταλλείο Ασπρομούνου, τους ονομάζουμε Αγκαραλίδες. Έτσι, το διπλανό χωριό από εμάς ήταν γεμάτο Αγκαραλίδες. Εκκλησιαστικά όμως υπαγόταν στη Μητρόπολη Χαλδίας, δηλαδή στην Αντιόχεια. Το τρίτο κομμάτι που μας ενδιαφέρει, μουσικοχορευτικά, είναι η περιοχή του Κάς. Υπολογίστε περίπου 220 χιλιόμετρα ανατολικά της Τραπεζούντας. Όπως διαπιστώνουμε από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, ο κύριος Όγκος, από την, στα ιστορικά στοιχεία που έχουμε, ο κύριος Όγκος που έφυγε από την περιοχή του Ανατολικού Πόντου προς το Κάς, έφυγε με την απόσυρση των Ρώσικων στρατευμάτων μετά τον πόλεμο του 1877, δηλαδή το 1878. Για τις μετακινήσεις των ποντίων προς τη Ρωσία, ο Χρήστος Σαμουηλίδης γράφει ότι η μετανάστευση συνεχιζόταν αδιάκοπα μέχρι το 1878, όταν η νίκη της Ρωσίας πάνω στην Τουρκία στον πόλεμο του 1977-1878 και η απόσπαση από την τελευταία της περιφέρειας του Κάρς έγιναν αφορμή να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη απικιστική κίνηση των ποντίων. Τότε πολλά χωριά από την Χαλδία και τη γειτονική Πολωνία Νικόπολη μετανάστευσαν στο Κάρς και ίδρυσαν 82 ελληνικά χωριά. Αυτό το λέει στον, στην τρίτη έκδοση ο Χρήστος Σαμουηλίδης, αλλά εγώ έχω διαβάσει ότι ήταν 82 τα χωριά, επίσης έχω διαβάσει ότι ήταν και 78 και 4 μαχαλάδες. Στα 1905 οι Έλληνες όλου του Καυκάσου έφταναν τις 150.000, που ήταν σκορπισμένοι σε όλα τα κυβερνία. Για τους πληθυσμούς του Κάρς, ο Γεώργιος Γρηγοριάδης υποστηρίζει ότι ο συνολικός πληθυσμός του νομού αγγίζει τις 350.000 κατοίκους, από τους οποίους 75.000 είναι Έλληνες, άλλες τόσες περίπου Αρμένοι, 15.000 περίπου Μουσουλμάνοι, 10.000 Ρώσοι αιρετικοί Μαλακάνοι και οι υπόλοιποι Ρώσοι Ορθόδοξοι. Οι Μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι και Κούρδοι που αρνήθηκαν να φύγουν για την Οθωμανική Αυτοκρατορία την εποχή της κατάληψης της περιοχής από τους Ρώσους. Πρωτεύουσα του νομού Κάρς, Παμπάλε Αρμενική Πόλη με 20.000 κατοίκους, περίπου ήταν το Κάρς, έτσι. Σε όλη την έκταση του κυβερνίου υπήρχαν 74 μεγάλα αμυγή ελληνικά χωριά και 7 ελληνικές μικρές παροικίες. Οι Έλληνες κάτοικοι του Κάρς προερχόταν από την Τσάλκα και την Τυφλίδα, αλλά κυρίως από τις περιοχές της Αργυρούπολης, της Σερίενας, του Ερζερούν κλπ. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί ζήσανε μόνο 44-45 χρόνια και απέκτησαν καινούργια ταυτότητα, ονομάστηκαν οι Κασίδες. Κοιτάξτε τι γράφει ο Γοριάδης Γρηγόριος στο βιβλίο του «Ο Πόντος και το Κάς». Πατέρας και αδέλφια έμειναν στα Λερία στον Πόντο της Τουρκίας. Γιος και αδελφός, ο Γιώργης, έφυγε για το Κάρς της Ρωσίας. Τώρα, στους καιρούς μας, πώς γίνεται κάποιοι ανιστόρικοι να ονομάζουν εκείνους πόντιους και τούτον Καυκάσιο ό,τι πλάνο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι έχασε τον καυτό του Κάρς. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τα Λερία, έτσι, πήγε στο Κάρς και σταμάτησε να είναι πλέον από την περιοχή από όπου καταγόταν και έγινε Καρσής. Αυτό πρέπει και χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη τι ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο. Μια μικρή εξήγηση θα προσπαθήσω να σας τη δώσω εγώ, αλλά χρειάζεται πιο βαθιά επιστημονική. Λοιπόν, να δούμε τώρα τους χώρους. Έχουμε λοιπόν τους χώρους του Άγκταρ Ματέν και του Κιουμούς Ματέν από την πλευρά του Δυτικού Πόντου. Το Κιουμούς Ματέν κράτησε στοιχεία από την μορφή που είχαν στο πόντο οι χωροί του, αλλά αλλάζοντας μουσικό όργανο, πηγαίνοντας εκεί. Οι περιοχές αυτές δεν παίζανε λίρα. Δηλαδή, κοιτάξτε τι έκανε ο φορκλωρισμός. Όταν λέμε ότι ο πόντος πιάνει αυτά που σε καθοδηγούν να πεις αυτός είναι πόντος ή αυτό είναι ποντιακό. Είναι το μουσικό όργανο, η λίρα, είναι η ενδυμασία, η ζήκα και είναι και ο χορός. Είναι τα τρία κλασικά πράγματα
που σηματοδοτούν τον πόνο. Κανένα από τα τρία δεν είχε πλήρη αποδοχή στον πόνο. Κανένα. Ο διοικητικός πόνος δεν έπαιζε λίρα. Δεν έπαιζαν όλες οι περιοχές λίρα. Έτσι. Έχουμε στοιχεία ότι και στο Κάρσα ακόμα παίζαμε και Μανέ και θα σας δείξω φωτογραφικό υλικό όταν θα κάνω τα μουσικά όργανα, όπου θα δείτε ότι και στον νοτιοκεντρικό πόνο μέχρι την περιοχή της Νικόπολης, αλλά θα δούμε και στα Κωτίωρα στην Ορτούνα παίζουν. Έχουμε φωτογραφικό υλικό που παίζουν και Μανέ. Ο Κεμανές τι γινόταν, τετράγωνο όργανο, κουρτισμένο σε Τετάρτες και Πέμπτες, αυτό το βιολίστικο κούρτισμα, τεράστιος όγκος με τις συμπαθητικές από κάτω, κέρδισε τον λαό, άφησε τη λίρα, πήρε τον Κεμανέ. Ο Κεμανές, αλλάζοντας μουσικό όργανο, αλλάζει και η δομή του χορού. Αλλάζει περιοχή, αλλάζει ο χορός, αλλάζει το είδος του χορού, αυτό που δίνει η ταυτότητα. Φεύγεις από το βουνό, κατεβαίνεις στη θάλασσα, αλλάζει ο χορός χωρίς να το καταλάβεις. Παίρνεις δύο ομάδες ποντίων, τους στέλνεις μία στη Θράκη και την άλλη στην Κρήτη. Εάν μετά από μια γενιά ή μετά από κάποια χρόνια τους μαζεύεις μαζί, θα χορεύουν τελείως διαφορετικά τον ίδιο χορό. Δεν θα ταιριάζουν υφολογικά μεταξύ τους, γιατί θα έχουν επηρεαστεί από το κοινωνικό και από το φυσικό περιβάλλον. Το ίδιο λοιπόν γινόταν και με αυτούς. Φύγανε, φεύγοντας από την Αργυρούπολη και μεταφερόμενοι στον δυτικό πόντο, επηρεάστηκαν και από το φυσικό και από το κοινωνικό περιβάλλον. Έχουμε λοιπόν μία διαφοροποίηση των χωρών, μας έρχονται καινούριες μορφές χωρών, όπως μας έρχονται και διαφοροποιημένοι χωροί. Στο άγνταγμα τώρα επικρατούν κάποιοι χωροί οι οποίοι είναι κοινοί με τους Καπαδόκες, οι οποίοι ένα κομμάτι του άγνταγμα βρίσκεται μέσα στην Καπαδοκία. Και όταν εξαντλήθηκαν τα μεταλλεία της περιοχής, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι δούλευαν σαν τεχνίτες μέσα στην Καπαδοκία. Ύστερα με την Αστιφιλία, ο κεντρικός και δυτικός πόντος είχε κατακλειστεί από Καπαδόκες. Αυτοί λοιπόν επηρεάσανε μουσικοχορευτικά και τις περιοχές, επειδή η Καπαδοκία έχει πολύ ισχυρή παράδοση. Πάρα πολύ ισχυρή παράδοση. Γι' αυτό λοιπόν κάποιοι χωροί είναι κοινοί, εάν μπορούσαν δηλαδή όπως είναι το Ιουβαρλαντούν, είναι κοινός χορός, εάν το δείτε όμως να το χορεύουν οι Καπαδόκες, δεν θα το γνωρίσει. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον τρόπο που χορεύεται ο χορός από τους Ποντίους. Και δεν έχει καμία σχέση γιατί ο κάθε λαός έχει τα δικά του χορευτικά στοιχεία, τα οποία επιβάλλει στον χορό του. Παίρνουμε έναν χορό και τον προσαρμόζουμε στα χορευτικά δεδομένα των Ποντίων. Αλλάζει μορφή ο χορός. Ριζικά. Το ίδιο έγινε εκεί. Το χαλάει, που είναι ομάδα χωρών, δεν είναι ένας χώρος, κάποια στιγμή θα το εξηγήσουμε και αυτό, χορεύεται τελείως διαφορετικά από τους Καπαδόκες από ό,τι χορεύεται από τους Ποντίους. Και εδώ παρεμπιπτόντως να σας πω ότι το χαλάι που όλοι οι λαοί είχαν χαλάι, δεν είναι η ώρα να το εξηγήσουμε, αλλά η μουσικά και ας πούμε βηματικά ταιριάζει μόνο με τις Καπαδοκίες, με κανέναν άλλο λαό. Να πάμε και λίγο στο ΚΑΣ, όπου είπαμε το 1878 με την τεράστια μετακίνηση των πληθυσμών του Ανατολικού Πόντου προς το ΚΑΣ, που τότε ανήκε στην Ρωσία και με τη συνθήκη του Μπρεζνητόφ το 18 το επέστρεψε ο Λένιν στους Ρώσους. Στους Τούρκους. Με την εγκατάστασή τους και ερχόμενοι σε επαφή με άλλους λαούς της περιοχής, οι Πόντιοι που εγκαταστάθηκαν στο ΚΑΣ, όπως ήταν οι Αρμένοι, οι Ρώσοι, οι Τούρκοι, οι Τουρκμένοι, οι Καραπάχοι, οι Ασετίνοι κλπ, δέχονται την επιρροή πολιτισμού των λαών αυτών και χωρίς να χάσουν τη δική τους, παρατηρούμε το φαινόμενο να έχουμε χορούς σε ρυθμούς 6-8 που μας έρχονται από το ΚΑΣ. Δηλαδή, ενώ μέχρι πρόσφατα, μία δεκαετία, ίσως και λίγο παραπάνω, δεν αποδεχόμασταν τους χορούς του δυτικού ποντού το μεταλλείο. Αποδεχθήκαμε όλους τους χορούς που ήρθαν από το ΚΑΣ σε ρυθμό 6-8. Το οξύμορο ποιο είναι εδώ, ότι ρυθμός 6-8 στον πόντο δεν υπάρχει. Σε όλη την επικράτεια αυτή, στα 72.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δεν υπάρχει χορός σε ρυθμός 6-8.
ποιο είναι το 6-8, για όσου ξέρουν από μουσική το καταλαβαίνουν, για όσου δεν ξέρουν είναι αυτό το λεγόμενο βάθ. Τι έχουμε λοιπόν, έχουμε χώρους όπως είναι το τάς, όπως είναι η λετσίνα, όπως είναι το τριατικότσαρι, όπως είναι το τούρι, είναι σε ρυθμό 6-8, χορεύονται από τους ποντίους χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ενώ απορρίπτονται όλοι οι χωροί του δυτικού πόντου και βλέπετε ότι το εξήγησε, δεν έχουμε χορούς από τη Σαμσούτα, δεν έχει τους χέρια κανένα, από τη Σεβάστη, δεν ξέρει κανένας χορούς και δεν ενδιαφέρεται για κανένα να πάει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι υπάρχουν χωροί οι οποίοι είναι δεδομένο 1000% ότι δεν είναι ποντιακό δημιούργημα, αλλά τι γίνεται. Προσαρμόζονται στα χορευτικά δεδομένα του ποντίου, αποκτούν μια καινούργια ταυτότητα, οπότε κάλλιστα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι ποντιακοί χωροί. Έτσι, γιατί είπαμε, τα πολιτιστικά στοιχεία δεν μένουν περιφραγμένα μέσα σε πλαίσια στενά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και ένα σωρό κοινά στοιχεία βρίσκονται στους όμορους λαούς. Έτσι, τα σύνορα είναι τεχνικά. Κάποιοι μεγάλοι κάποτε τραβήξανε γραμμές και είπαν εδώ ξεκινάει η Τουρκία και εδώ σταματάει η Ελλάδα. Εάν κοιτάξετε όμως την Ανατολική Ρωμιλία για όσους έχετε πάει στην Βουλγαρία, θα δείτε τι νομίζετε ότι χορεύω. Ζωναράδικα χορεύω. Εάν κοιτάξετε στη Νότια Αλβανία, στη Βόρεια Ήπειρο, τι νομίζετε ότι χορεύω. Υπηρώτικα χωρέ. Εάν κοιτάξετε στην Μακεδονία με τη Φύρο, θα δείτε ότι η χωρή τους είναι κοινή. Έτσι. Στους όμορους λαούς λοιπόν βλέπουμε ένα σωρό κοινά πολιτιστικά στοιχεία. Γιατί, εάν σκεφτούμε ότι αυτή η περιοχή όλη 400 χρόνια ήταν ένα ενιαίο κράτος και γίνανε αυτές οι μετακινήσεις των πληθυσμών που γίνανε, καταλαβαίνουμε ότι πόσο τι αλληλεπιδράσεις σε ένα πολυεθνικό κράτος δέχτηκαν οι λαοί που ακούσαν σε αυτό. Και θα τελειώσω για να μην σας κουράζω άλλο με το χορό λετσίνα. Οι πόντιοι καλλιτέχνες, ενώ είναι σε ρυθμό 6-8, οι πόντιοι καλλιτέχνες και ειδικά οι κλαριτζίδες το παίξανε σε ρυθμό 7-8, σε ρυθμό τρομακτό. Στη Δώρα Στράτου είχαμε το χάρη του Καζατζίδη, ελπίζω να ζει ο άνθρωπος, έπαιζε Αγγείο, ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Του επιβάλαμε λοιπόν να μας παίζει, γέναμε, τότε κάναμε χορογραφίες κτλ. Του επιβάλαμε να βγαίνουμε λετσίνα δυναμικά, να κάνουμε ένα γύρο, να φεύγουμε, να βγαίνουν οι γυναίκες 7 τον αριθμό και να χορεύουν διπάτ και μετά κότσαρι, γιατί υπήρχε ένα Αγγείο το οποίο κρατούνταν σε κλειστό κύκλο. Μάλλον σε ένα Αγγείο υπήρχε αυτή η εικόνα. Η Στράτου έκανε συγκριτικές μελέτες, τα λάθη που κάναμε όλοι, όποιος δουλεύει κάνει και λάθη, και ήθελε πάντα το κόνσεπτ να βγαίνει με 7 γυναίκες με αυτό το κράτημα, παρουσιάζοντας το σαν κράτημα αρχαιοελληνικό κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κλειστός κύκλος όμως είναι αρχαιοελληνικός, δεν είναι για να κάνει πολύ. Το θέμα ποιο είναι όμως. Ο Χάρης δεν ήξερε τι λέτσι είναι ο άνθρωπος. Από το Ριάκιο Κοζάνης ήταν ματσουκάτε στην καταγωγή, τη λετσίνα ό,τι και εμείς την ξέραμε, εγώ στο Σύλλογο Ποντίων Καβάλλων στο αίματα, στο χωριό μου τι ήταν λετσίνα και τι ήταν σερανίτσα δεν ξέραμε. Τι έκανε ο Χάρης, έβγαλε μια λετσίνα δική του. Ταμ ταμ πύριο ρα, ταμ ταμ πύριο ρα, ταμ ταμ. Άμα δείτε τώρα όλοι οι καλλιτέχνες αυτό πέσουν. Γιατί το έγραψε η Δώρα Στράτου στη δισκογραφία της, γιατί βγήκανε όλοι και ψάχνουν να βρουν καινούργιους σκοπούς που δεν ξέρουμε. Και τα παίρνουν έτοιμα και κανένας δεν αναρωτιέται αν αυτό που παίρνεις και αυτό που αναπαράγεις είναι σωστό ή όχι. Το έπαιξε λοιπόν ο Χάρης αυτό που έπαιξε, δημιούργημα δικό του. Εγώ την έζησα την κατάσταση, γι' αυτό σας το λέω. Την χορογραφία αυτή την έκανα εγώ όταν ήμουν υπεύθυνος του χορευτικού της Δώρα Στράτου. Έτσι. Τότε ήμουν στο ποδιακό του ίνο, μετέπειτα ήμουν όλο του χορευτικού. Έκανε λοιπόν ο Χάρης, έπαιξε αυτήν τη λετσίνα η οποία ήταν δημιούργημα του Χάρη και δεν είχε καμία σχέση με την παράδοση. Το αναπαράγουν ένα σωρό και τώρα όχι παίζουν λετσίνα, παίζουν αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι πρωτόγνωρο για αυτούς, πρωτάκουστο για αυτούς. Το ψάξανε, βρήκανε μετά από έρευνα, βγάλανε ένα χαμένο κομμάτι στην επιφάνεια. Το οποίο δεν ψάξανε ποτέ να δουν πώς δημιουργήθηκε και πώς έγινε. Εγώ λοιπόν ήθελα να μάθω τι είναι η λετσίνα. Και άρχισα να ασχολούμαι ψάχνοντας
για την Λετσίνα. Ήξερα χρόνια ολόκληρα από τα παιδικά μου χρόνια που ανακατεύομουν με τα πονδιακά ότι Λετσίν είναι το γεράκι και Λετσίνα η γερακίνα. Αυτό ξέρω. Αυτή ήταν, αν θέλετε, η ερμηνεία της λέξης. Αυτά τα είπανε δημόσια στην τηλεόραση. Τα άκουσα και στην τηλεόραση. Μέχρι που, για καλή μου τύχη, έχω φίλους Τούρκους, γράφοντας το δεύτερο βιβλίο, άρχισα να ψάχνω την ετυμολογία των τουρκικών λέξεων. Δεν βρήκα πουθενά, σε τρία τουρκικά λέξικα που ψάξαμε, τη λέξη λετσίν να σημαίνει γεράκι. Τι λετσίνα γεράκι. Βρήκα ότι το γεράκι στα τουρκικά λέγεται σακί. Βρήκα επίσης μία λέξη που πλησιάζει προς το λετσίν, αλλά ήταν λεγκούν. Και είναι αρμένικη, γιατί κοιτάξαμε και τα αρμένικα. Βρήκαμε λεγκούν, αλλά σημαίνει παχύ, χοντρό. Καμία σχέση δηλαδή με το γεράκι. Ψάχνοντας λοιπόν βρήκαμε ότι η λετσίν είναι αρμενική φυλή, ζει ανάμεσα στη Σεβάστια και στη Νικόπολη, νότιο κεντρικό πόλη. Είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αλλά έχουν τελείως διαφορετική θρησκευτική συμπεριφορά από τους Τούρκους, διότι δεν πηγαίνουν σε τζαμί. Δεν έχουν καμία σχέση με τα τζαμιά δηλαδή. Απλούστατα είναι Αρμένοι, οι οποίοι αλλαξοπίστησαν και ασπάστηκαν τον μουσουλμανισμό, αλλά κρατάνε την ιδιαιτερότητά τους. Από εκεί λοιπόν, από τους Λετσίν, είναι και η Λετσίνα. Έτσι. Γι' αυτό είναι και σε ρυθμό 6 λόγων. Γιατί η Αρμενία έχει ένα σωρό χώρους και είδαμε. Η Αρμενία ήταν ένας χώρος ο οποίος ανήκε στη μεγάλη, το Κάσι ήταν ένας χώρος ο οποίος ανήκε στη μεγάλη Αρμενία, είναι οι συνοριακές διαφορές που έχουν με την Αρμενία και ας μην ξεχνάμε ότι ο νότιο ανατολικός πόντος ονομαζόταν Μικρή Αρμενία και ο Βλάσης εξήγησε ότι οι Αρμένοι είχαν και βλέψεις στο να δημιουργήσουν το ποντοαρμενικό κράτος. Ένα άλλο κομμάτι που και τελειώνω με αυτό είναι ο χώρος Κότσαρ. Έτσι. Έχουμε λοιπόν, σας εξήγησα ότι έχουμε το χώρο 3 του Κότσαρ, ο οποίος είναι σε ρυθμό 6 λόγων. Έχουμε λοιπόν και μία εθνοχωρολόγο από το Πανεπιστήμιο του Ερεβάν, την Ναΐρα Κιλιτσιάν, την οποία είχα την τιμή να γνωρίσω, να πάρω συνέντευξη και κράτησα και επαφή μαζί της, την οποία ρώτησα για τον χώρο Κότσαρ. Μου είπε λοιπόν ότι έχουν πάνω από 40 μορφές κοτσαρί. Όχι κότσαρι, κοτσαρί. Η ερμηνεία της λέξης κοτσαρί σημαίνει αυτό που λέμε εμείς νομαδική φυλή, που δεν έχει χώρο εγκατάστασης μόνιμο, που μετακινείται συνεχώς. Δηλαδή, μόνο που για αυτούς δεν σημαίνει μόνο ανθρώπους, αλλά μπορεί να είναι μία ομάδα, είτε μπορεί να είναι ζώα, μπορεί να είναι πουλιά, μπορεί να είναι άνθρωποι, οτιδήποτε. Αυτοί λοιπόν που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση, αλλά περιφέρονται, ονομάζονται κοτσαροί. Έχουν λοιπόν πάνω από 40 μορφές κοτσαροί. Εγώ έχω τη μισή εισήγηση από το συνέδριο της ΔΟΛ, του Διευθυντή Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης, παράδειγμα της UNESCO, για τον χορό κοτσαροί, η οποία περιγράφει το μονό κοτσαροί λαφράγκο. Το διπλό κοτσαρί, που είναι το κότσαρι, και το τριπλό κοτσαρί, που είναι το τριατικό τσαρι. Όταν λοιπόν έχουμε το τριατικό τσαρι, που είναι σε ρυθμό 6 λόγων και δεν είναι δημιουργήμα δικό μας, πώς μπορεί να δημιουργήσουμε. Τώρα, για να μην σας προβληματίζω, εγώ το δέχομαι ότι είναι ποντιακός χορός. Με τη δική μου φιλοσοφία. Έτσι. Το δέχομαι ότι είναι ποντιακός χορός, διότι αν την ώρα που βρέχουμε εμείς κότσαρι, έρθει ένας Αρμένης και μπει ανάμεσα μας με χώρα και θα είναι σαν τη μήγαμε στο γάμο. Άρα λοιπόν δεν είναι δικός του χώρος, αφού δεν μπορεί να το χωρίσει όπως εμάς, αφού εμείς θα είμαστε στην πλουσία. Αν πάμε στην Αρμενία τώρα και μπούμε εμείς να χορέψουμε κότσαρι, εμείς είμαστε κοτσαρί, εμείς είμαστε σαν τη μήγαμε στο γάλα, διότι εκείνοι θα το χορεύουν τελείως διαφορετικά. Άρα είναι, εκείνο που χορεύουν εκείνοι είναι δικός τους χώρος,
αυτό που χορεύουμε εμείς είναι δικός μας χορός και είναι ποντιακός χορός. Γιατί? Γιατί έχει όλα τα στοιχεία που έχουν οι ποντιακοί χοροί. Έχει προσαρμοστεί στα ποντιακά δεδομένα. Έτσι. Οπότε μπορούμε να του πούμε ένα πιο σύγχρονο χώρο, αλλά είναι δικός μας χώρος. Εντάξει, αυτά θα κλείσω, να μην σας καθυστερώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε τίποτα. Προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός. Εάν δεν έχει... Τηλεόραση πριν από λίγο καιρό κάτι κασλίτες οι οποίοι παίζανε κλαρίνο. Ναι, ναι. Το βασικό του σωρό είναι το κλαρίνο, και το κλαρίνο το παίζανε. Αλλά παίζανε τα αστικά και αντρατικό του παίζανε και κλαρίνο, ένα σύγχρονο όργανο. Ουσιαστικά το κλαρίνο τι είναι, ανακάλυψη αυστριακή, τελειοποίηση γερμανική. Αλλά 200 χρόνια. Όπως και είπε, ενώ είχε ζουρνά, το κλασικό όργανο που ήταν ο ζουρνά, τώρα σήμερα έχει κλαρίνο.